Γεια σας από το Lela's Handmade Artisan Soaps. Σήμερα θα μιλήσουμε για χειροποίητο υγρό σαπούνι πιάτο. Θα σας δείξω πώς το φτιάχνουμε. Θα σας μιλήσω επίσης για διάφορους πειραματισμούς που έκανα για να βελτιώσω τη συνταγή. Και τέλος, θα σας πω τα συμπεράσματά μου. Στο παρελθόν είχα αγοράσει χειροποίητο υγρό σαπούνι για πιάτα, το οποίο όμως ήταν πραγματικά άθλιο. Συζητώντας και με άλλους σαπωνοποιούς για αυτό το θέμα, είχαμε καταλήξει ότι τελικά το χειροποίητο υγρό για πιάτα υστερεί κατά πολύ σε σχέση με αυτά που βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, όταν με ρωτούσαν συνδρομητές μου για χειροποίητα απορρυπαντικά, τους απέτρεπα. Σκέφτηκα όμως να δώσω άλλη μια ευκαιρία στο θέμα. Έκανα την έρευνά μου και κατέληξα στην εξής συνταγή. 500 γραμμάρια λάδι καρύδας, 440 γραμμάρια απιονισμένο νερό και 146 γραμμάρια καυστική ποτάσα. Για την εκτέλεση της συνταγής θα επικαλεστούμε τη θερμή μέθοδο. Η βασική διαφορά μεταξύ ψυχρής και θερμής μεθόδου είναι ότι στην ψυχρή μέθοδο ζεσταίνουμε λίγο έως καθόλου τα λάδια, ενώ στη θερμή μέθοδο όχι μόνο ζεσταίνουμε τα λάδια, αλλά κρατάμε ζεστά όλα μας τα υλικά κατά τη διάρκεια της ανάμιξης, αλλά και για αρκετή ώρα μετά. Η θερμή μέθοδος γίνεται με διάφορους τρόπους. Σε μπεν μαρί όπως λιώνουμε την κουβερτούρα για τα γλυκά. Στον φούρνο. Στην κατσαρόλα απευθείας στο μάτι, αλλά στην πιο χαμηλή σκάλα. Στον φούρνο μικροκυμάτων ή στην ηλεκτρική γλάστρα, που αλλιώς λέγεται crockpot. Αν θέλετε γενικά να ασχοληθείτε πιο σοβαρά με τη θερμή μέθοδο, θα σας πρότεινα ανεπιφύλακτα να πάρετε ένα crockpot. Θα σας λύσει τα χέρια. Ζυγίζουμε λοιπόν το λάδι καρύδας και το βάζουμε στη γάστρα στη μεγάλη σκάλα να λιώσει. Ελέγχουμε πάντα τη θερμοκρασία του λαδιού να είναι μεταξύ 65 και 75 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, ζυγίζουμε την καυστική ποτάσα και την ανακατεύουμε στο νερό μέχρι να διαλυθεί. Μόλις βεβαιωθούμε ότι η ποτάσα έχει λιώσει εντελώς στο νερό, ρίχνουμε το διάλειμμα έτσι όπως είναι καυτό στο λιωμένο λάδι καρύδας. Και ξεκινάμε το ανακάτεμα με το ραβδομπλέντερ. Θα πάρει κάμποση ώρα η ανάμιξη, γιατί το μείγμα έχει την τάση να χωρίζει και να κόβει. Σε αυτό το σημείο και ανάλογα τη γάστρα σας, μπορεί να πρέπει να κατεβάσετε τη φωτιά στη χαμηλή σκάλα. Αν σας ξεφύγει η θερμοκρασία, δηλαδή πάνω από 80 βαθμούς Κελσίου, κινδυνεύετε να πάθετε το λεγόμενο ηφαίστειο. Το μείγμα φουσκώνει και ξεχυλίζει από το σκεύος. Μερικές φορές υπερβολικά θεαματικά και επικίνδυνο. Στην περιγραφή σας έχω link από βίντεο που βρήκα μία σαπωνοποιού που δείχνει στην πράξη πώς γίνεται το ηφαίστειο και εξηγεί πώς το σώζεται. Η μόνη μου ένσταση στο βίντεο αυτό είναι το ντύσιμο της κυρίας. Ποτέ, μα ποτέ δεν φτιάχνουμε σαπούνι με ακάλυπτο δέρμα και χωρίς προστασία στο πρόσωπο. Ίσως το καλοκαίρι να είναι δύσκολο να κάνουμε σαπούνι φορώντας μακριμάνικη μπλούζα. Όμως πάντα, πάντα φοράμε είτε γυαλιά προστασίας είτε ασπίδα προσώπου. Το ανακάτεμα θα πάρει λίγη ωρίτσα, οπότε θα σας μιλήσω για τη συνταγή. Γιατί βάζουμε μόνο λάδι καρύδας? Επειδή θέλουμε τον καλύτερο δυνατό αφρισμό. Το νούμερο ένα λάδι για αυτό είναι της καρύδας. Δεν μας ενδιαφέρει η περιποίηση και έτσι οποιοδήποτε άλλο λάδι ή βούτυρο είναι περιττό. Ίσως προσέξατε ότι έχω κάνει υπολείπανση σε αυτή τη συνταγή. Δηλαδή έχω βάλει λιγότερο λάδι από όσο απαιτείται σύμφωνα με την τιμή σαπωνοποίησης του λαδιού καρύδας. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι δεν θα μείνει καθόλου λάδι στο σαπούνι. Φτιάχνω απορρυπαντικό για τα πιάτα και δεν θέλω να αφήνει λίγδες στα σκεύη. Ως προς την καυστικότητα του σαπουνιού, από τη στιγμή που είναι για προσωπική χρήση, γνωρίζω καλά ότι όποτε το χρησιμοποιώ θα φοράω γάντια κουζίνας. Ίσως σκέπτεστε κιόλας ότι η καυστική ποτάσα που περισσεύει στο σαπούνι θα αντιδρά με τα λίπη στα βρώμικα πιάτα ώστε να τα απομακρύνει καλύτερα. Δεν είμαι και τόσο σίγουρη ότι στον λίγο χρόνο που μένει η σαπουνάδα πάνω στο σκεύος προλαβαίνει να σαπωνοποιήσει τα λίπη, αλλά αυτή είναι μία ωραιότατη σκέψη για μούλιασμα. Σε σχέση με τα σαπούνια ποτάσας που περιέχουν και άλλα λάδια, το σαπούνι με μόνο λάδι καρύδας φτάνει σε ίχνος πιο γρήγορα. Αυτό οφείλεται στο λαβρικό οξύ που περιέχει σε αφθονία το λάδι καρύδας.
Το λαυρικό οξύ σαπωνοποιείται πιο γρήγορα από τα άλλα λιπαρά οξέα που περιέχουν τα λάδια. Στην περίπτωση της θερμής μεθόδου δεν μιλάμε ακριβώς για ίχνος, αλλά για το πότε η σαπουνόμαζα θα πάψει να χωρίζει και θα ομογενοποιηθεί. Ίσως χρειαστεί να σταματήσετε το ανακάτεμα αρκετές φορές για να μην καεί το μοτέρ. Αν ζεσταθεί πολύ, σταματήστε και αφήστε το να κρυώσει. Μόλις κρυώσει, επαναλαμβάνετε το ανακάτεμα. Και εδώ είναι το σημείο που η σαπουνόμαζα έδεσε και έχει υπέροχη κρεμώδη υφή. Τώρα καπακώνετε το σαπούνι και το αφήνετε στη φωτιά, ελέγχοντας πάντα τη θερμοκρασία. Μετά από λίγο η σαπουνόμαζα θα σφίξει και μετά από κάποια ώρα θα φτάσει στο στάδιο τζέλ. Το σαπούνι με μόνο λάδι καρύδας φτάνει σε αυτό το στάδιο συνήθως το 20 λεπτό. Τι είναι το στάδιο τζέλ? Είναι μία φάση που περνά το σαπούνι θερμής μεθόδου κατά την κορύφωση της διαδικασίας της σαπωνοποίησης. Σε αυτή τη φάση το σαπούνι βρίσκεται σε ημίρευστη κατάσταση. Δεν γίνεται ζουμί, περισσότερο μοιάζει με βαζελίνη, όπως αυτό εδώ. Κανονικά, όταν τζελιάσει το σαπούνι, ξέρουμε ότι είναι έτοιμο και μπορούμε να σταματήσουμε το μαγείρεμα. Εγώ το άφησα ένα τετραρτάκι ακόμα στη φωτιά για να είμαι σίγουρη. Και έπειτα το πακετάρισα και το έβαλα στο ψυγείο. Είναι καλή πρακτική να αφήνουμε το σαπούνι για καμιά εβδομάδα πριν το διαλύσουμε στο νερό. Και αφού το διαλύσουμε, καλό είναι να το αφήσουμε άλλη μία εβδομάδα, ώστε να κάτσουν τυχόν να σαπωνοποιείται στις ουσίες. Και να που έρχεται η ώρα να φτιάξουμε το υγρό μας σαπούνι στην τελική του μορφή. Ζυγίζουμε την ποσότητα της πάστας που θέλουμε και προσθέτουμε το μισό της βάρος σε απιονισμένο νερό. Δεν χρειάζεται περισσότερο νερό από όσο σας αναφέρω. Η πάστα από λάδι καρύδας λιώνει πανεύκολα. Σε ένα 24ωρο θα είναι έτοιμη. Αν δεν έχει λιώσει όλη, τότε κάντε ένα μικρό ανακάτεμα και αφήστε την άλλη μία μέρα. Να σας πω τώρα και τα πειράματά μου. Έφτιαξα μία δόση με κυτρικό οξύ. Η θεωρία λέει ότι το κυτρικό οξύ αντιδρά με την καυστική ποτάσα και φτιάχνει κυτρικό κάλιο. Το κυτρικό κάλιο έχει την ιδιότητα να δεσμεύει τα άλατα του νερού και να τα κάνει υδατοδιαλυτά. Έτσι παρασύρονται καθώς ξεβγάζει τα σκεύη και δεν αφήνει υπολείμματα από σαπούνι ή άλατα επάνω. Ταυτόχρονα το κυτρικό οξύ εξουδετερώνει την περίσσια της καυστικής ποτάσας. Καλό, ε? Ναι, μόνο που δεν γίνεται ακριβώς έτσι. Το κυτρικό οξύ αντιστρέφει τη σαπωνοποίηση απελευθερώνοντας λιπαρά οξέα. Αυτά τα άσπρα ριζάκια που βλέπετε είναι λιπαρά οξέα. Αν δεν απορροφηθούν ξανά, τότε η συνταγή μας είναι σε ανισορροπία και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν είναι κατάλληλη για χρήση. Στη δική μου περίπτωση, μετά από καλό ανακάτεμα, ξανασαπωνοποιήθηκαν. Αλλά σκεφτείτε να μην γίνει και να πάει στράφη μία ολόκληρη παρτίδα. Όσο για το pH, σας παραπέμπω σε προηγούμενο βίντεό μου με θέμα το υγρό σαπούνι, όπου μιλάω γι' αυτό. Κάντε κλικ πάνω δεξιά για να το βρείτε ή κοιτάξτε στην περιγραφή. Έφτιαξα και μία δόση χωρίς κυτρικό οξύ για να δω αν έχει διαφορά. Και στις δύο δόσεις έβαλα άρωμα, κροθίξ για να κάνω το σαπούνι πιο πηχτό και πολυσορμπέι το 80 για να μην χωρίζει το άρωμα από το σαπούνι. Γιατί κροθίξ και όχι αλάτι? Γιατί το αλάτι δεν κάνει τα σαπούνια μόνο με λάδι καρύδας πηχτά. Στην αρχή που τα δοκίμασα και τα δύο έμεινα σχετικά ικανοποιημένη. Καθάριζαν καλά, άφριζαν ικανοποιητικά, απομάκρυναν τις μυρωδιές και όλα ωραία και καλά. Άφηναν λίγη λίγδα στο νεροχύτη, αλλά όχι κάτι το ενοχλητικό. Όσο πέρναγε ο καιρός όμως, διαπίστωσα ότι τα πράγματα γίνονταν χειρότερα. Άφηναν ένα στρώμα λίπου στα σκεύη και στο νεροχύτη μετά από κάθε χρήση και δεν άφριζαν και τόσο καλά. Έπρεπε να βάλω μεγάλη ποσότητα για να καθαρίσω και αυτό το στρώμα λίπους δεν έφευγε ποτέ από τα σκεύη. Άσε που δεν έβλεπα διαφορά μεταξύ των δύο σαπουνιών, αυτού δηλαδή με το κυτρικό οξύ και αυτού χωρίς. Έπειτα σκέφτηκα να νοθεύσω λίγο την κατάσταση και να φτιάξω άλλη μία δόση χωρίς κυτρικό οξύ, αλλά με SLSA. Το SLSA ή αλλιώς Sodium Lauryl Sulfoacetate είναι ένα επιφανειοδραστικό που χρησιμοποιείται στα σαμπουάν και τους δίνει τον πλούσιο αφρό τους. Το βρίσκουμε σε καταστήματα που εμπορεύονται πρώτες ύλες καλλυντικών. Ο αφρισμός βελτιώθηκε κάπως, αλλά και πάλι χρειαζόμουν μεγάλη ποσότητα για να καθαρίσω τα σκεύη. Δυστυχώς η λίγδα που έμεινε δεν βελτιώθηκε. Απογοήτευση. Τότε ήταν που μου ήρθε η επιφύτηση. Βρεμπά σκέφτηκε το άρωμα με το πολυσορμπέιτ για αυτή τη λίγδα. Άλλωστε εγώ δεν ήμουν που έλεγα ότι δεν ήθελα περίσσια λαδιών στο σαπούνι.
Και το άρωμα τι είναι? Λαδάκι είναι και αυτό. Λαδάκι το οποίο σε κάθε χρήση έμενε στο σφουγγάρι, με αποτέλεσμα το υγρό σαπούνι να αφρίζει όλο και λιγότερο και φυσικά να παραμένει πάντα ένα φιλμ λαδιού στα σκεύη. Και έτσι έφτιαξα άλλη μία δόση όπου δεν έβαλα τίποτα. Ούτε κροθίξ, ούτε κυτρικό οξύ, ούτε σελεσέι και φυσικά ούτε άρωμα και πολύ σορμπέιτ. Αποκάλυψη. Τέρμα η λίγδα στα πιάτα και τις κατσαρόλες. Δυστυχώς, όχι και στον νεροχύτη, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Άλλωστε, τα σκεύη είναι το θέμα μας. Αφρισμός, όχι και τόσο. Προφανώς τα βιοτεχνικά απορρυπαντικά για πιάτα είναι πιο αφριστικά. Ποσότητα χρήσης, μεγάλη. Και αυτό είναι που με ξενερώνει περισσότερο, γιατί μιλάμε για πολύ σπατάλη υλικού. Και πάλι όμως ησυχία δεν έβρισκα. Δεν μπορούσα να δεχτώ ότι το κυτρικό οξύ δεν είχε κάνει δουλειά. Και έτσι το σκέφτηκα λίγο πιο διεξοδικά. Αφού ήθελα κυτρικό κάλιο και όχι κυτρικό οξύ, αντί να βάλω κυτρικό οξύ και να του φεκίσω τη συνταγή μου, γιατί να μην φτιάξω κυτρικό κάλιο, η θεωρία λέει ότι 10 γραμμάρια κυτρικού οξέως αντιδρούν με 8 γραμμάρια καυστικό κάλιο για τον σχηματισμό του κυτρικού καλείου. Ζήγησα λοιπόν την πάστα που μου είχε απομείνει και την έκοψα σε μικρότερα κομμάτια για να διευκολύνω το λιώσιμό της. Ήταν περίπου 300 γραμμάρια. Έπειτα σε ξεχωριστό δοχείο ζήγησα το μισό νερό, δηλαδή 150 γραμμάρια, και υπολόγισα κυτρικό οξύ 2% του συνολικού βάρους πάστας και νερού, δηλαδή 2% του 450, το οποίο είναι 9 γραμμάρια. Το έριξα στο νερό και ανακάτεψα καλά μέχρι να διαλυθεί τελείως. Υπολόγισα και το αντίστοιχο καυστικό κάλιο, το οποίο επίσης ανακάτεψα στο νερό. Για να είμαι σίγουρη ότι τα είχα υπολογίσει καλά, μέτρησα το pH του διαλύματος, το οποίο ήταν 5,78. Το διάλειμμα ήταν όξινο, γιατί είχα κάνει λάθος το ζύγισμα. Όχι, τα μαθηματικά μου ήταν λάθος. Η καυστική ποτάσα που παίρνουμε δεν είναι καθαρή. Περιέχει 90% ποτάσα και 10% νερό. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, έριξα λιγότερη από την απαιτούμενη ποσότητα. Θα το έχω στο νου μου την επόμενη φορά. Γιατί, θα μου πείτε, θα υπάρξει επόμενη φορά? Ναι, θα υπάρξει, γιατί αυτό το τελευταίο μείγμα που έφτιαξα είναι τελικά πολύ καλό. Αφρίζει πολύ, με λιγότερη ποσότητα από τα προηγούμενα που είχα φτιάξει και καθαρίζει πολύ καλύτερα. Και το καλύτερο, δεν αφήνει μάκα στο νεροχύτη όπως άφηναν τα άλλα μείγματα. Λέτε να το βρήκαμε? Νομίζω ότι το βρήκαμε το μυστικό. Βάζουμε 2% κυτρικό κάλιο στο νερό που διαλύουμε τη σαπουνόπαστα και τίποτα άλλο. Ψτ, και να σας πω, μην είστε ούφο σαν και εμένα. Υπάρχει έτοιμο κυτρικό κάλιο. 9 ευρώ το κιλό κάνει. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία με τις συνταγές σας.